Σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Εκεί που θα έπρεπε να είναι μια πολύ όμορφη μεγάλη γιορτή για όλους μας, είναι μια μέρα θλίψης. Γιατί το περιβάλλον, κυρίως στις Κέρκυρες, καταστρέφεται. Βρεθήκαμε εδώ πέρα, στην πλατεία Δημαρχείου, 7 η ώρα. Και ετοιμαζόμαστε τώρα για να πάμε προς το Πεντοφάναρο. Ελάτε εκεί όλοι 7.30. Για να ενημερωθείτε για τα κινήματα και τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα στο νησί για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Νεολαία Ελλάδας και το ΚΚΕ σήμερα διοργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Πεντοφάναρο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην πανδημία παρέδωσε στο μεγάλο κεφάλαιο βουνά, λίμνες, παραλίες, θάλασσες, περιοχές Natura, ενώ την ίδια στιγμή καλεί το λαό να δείξει ατομική ευθύνη με το να μην πετάει πλαστικό, να μην χρησιμοποιεί πλαστικά καλαμάκια. Βλέπουμε δηλαδή ποια είναι η αντίφαση όταν η ίδια η κυβέρνηση παραδίδει στο μεγάλο κεφάλαιο όλο τον πλούτο της χώρας μας και παράλληλα ρίχνει την ευθύνη στο άτομο, στον άνθρωπο, στη δική του συμπεριφορά και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν πραγματοποιούμε τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας και καλούμε και την Κυριακή 7 Ιουνίου σε εκδρομή που πραγματοποιεί η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας στο Νήσο. Θα συγκεντρωθούμε 10 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Σαρόκο και 11 η ώρα στο πάρκινγκ του Χλωμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εκδρομή μας στον Ίσο, όπου εκεί θα κάνουμε και περίπατο στο Κεδρόδασος με τον βιολόγο Σταμάτη Γκίνη. Σας καλούμε λοιπόν όλους εκεί πέρα, όλους τους νέους, προκειμένου και να γνωρίσουμε και από κοντά το φυσικό πλούτο του νησιού μας και με αυτή τη δράση να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε και άλλους νέους ενάντια σε αυτή την πολιτική που δεν αφήνει τίποτα στον άνθρωπο. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ οργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων. Σήμερα κάνουμε με την παρέμβασή μας γνωστό ότι απορρίπτουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, το νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο που αφήνει ακόμα και προστατευμένες περιοχές Natura στα νύχια του κεφαλαίου και ζητάμε να καταργηθούν όλοι οι νόμοι ενάντια στο περιβάλλον. Να προστατευτούν τα οικοσυστήματα του Ερημίτη, του Ίσου, της Λίμνης Αντινιώτης και αλλού. Ζητάμε να μην γίνουν εξορίξεις στην Κέρκυρα, να μην στηθούν ανεμογεννήτριες ούτε στα βουνά ούτε στη θάλασσα. Παλεύουμε για ένα περιβάλλον που να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Για το λαό και για τον τόπο και όχι ένα περιβάλλον στα νύχια του κεφαλαίου.